καμία συζήτηση για την πιθανολογούμενη και από πολλούς προωθούμενη αναβάθμιση του ρόλου της βάσης της ΟΥΔΑ δεν περιλάμβανε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό επικρατείας Δημήτρη Τζανακόπουλο, το μενού των συζητήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αλλά και τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Τζανακόπουλος, παρά τις εξελίξεις που φαίνεται να σημειώνονται στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με φόντο και τη βάση στο Ιντσιρλίκ, σημείωσε πως η Ελλάδα ανανέωσε την ετήσια συμφωνία για τη βάση στη ΟΥΔΑ χωρίς καμία διαφοροποίηση ως προς την έκταση ή την επιχειρησιακή της δύναμη. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ετεροπροσδιορίζονται από τις σχέσεις των ΗΠΑ με οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι η Τουρκία είτε οποιαδήποτε άλλη. Υπάρχει μια συμμαχική σχέση η οποία κρατάει πάρα πολλές δεκαετίες. Υπάρχει μια αυτόνομη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και δεν νομίζω ότι όποιες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η ελληνική κυβέρνηση τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι μια συμμαχική χώρα. Το τραπέζι δεν πέρα, έχει πέσει αφορά, δηλαδή η συζήτηση σε ό,τι αφορά τη ΟΥΔΑ. Γνωρίζετε ότι το καθεστώς της βάσης της ΟΥΔΑς είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πριν από λίγο καιρό ανανεώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και σε αυτό το μοτίβο νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η σχέση. Μιλώντας στην εκπομπή Direct που θα προβληθεί στις 11 το βράδυ από την Κρήτη TV, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ένα μήνα μετά το περιφερειακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε και στο οποίο έδωσε χαρακτήρα ζωτικής σημασίας για τη σχέση της κυβέρνησης με τους φορείς και την κοινωνία, με επίκεντρο τα προβλήματα και τα αιτήματα των πολιτών, τόνισε ότι τα πορίσματα του συνεδρίου αρχίζουν ήδη να υλοποιούνται για μεγάλα έργα όπως το υπάρχον αεροδρόμιο και την επέκτασή του, τα έργα στο βόρειο δικό άξονα και το σχεδιασμό τους, αλλά και την παράταση ενός μήνα που δόθηκε για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου. Μια παράταση ενός μηνός για να εμπλουτιστεί, για να προσθεθούν στον διαγωνισμό για την επιλογή του ανεξάρτητου μηχανικού κάποιες νέες παράμετροι, έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι η πρώτη φορά που υπάρχει διαγωνισμός για τον ορισμό ανεξάρτητου μηχανικού σε ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο και ο ανεξάρτητος μηχανικός δεν επιλέγεται αποκλειστικά από τον επενδυτικό. Διότι πρόκειται για μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στη χώρα.